βρίσκομαι κλεισμένος στο δωμάτιο του γιού μου. Και ο λόγος που είμαι κλεισμένος στο δωμάτιο του γιού μου και θα είμαι για τις επόμενες μέρες είναι γιατί έχω COVID. Παίρνω πάρα πολύ χαλαρά, η αλήθεια είναι. Έχω κάνει τα εμβόλια μου, παίρνω την αντιβίωση, βιταμίνες, ψευδάργυρο, D3. Είμαι πάρα πολύ καλά. Δουλεύω κανονικότατα. Είμαι OK. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ καλά. Και αυτό οφείλεται φυσικά στο εμβόλιο πουθενά άλλο. Τι έλεγα. Αποφάσισα λοιπόν να σας πω για κάποια βιβλία που είχα διαβάσει τον τελευταίο καιρό. Κάτι σαν, όχι βιβλιοκριτική, αλλά κάτι σαν βιβλιοπαρουσίες. Πιο πολύ έτσι για παρέα. Μπορεί κάποιον να τα έχετε διαβάσει. Καλή ευκαιρία να σας πω τη γνώμη μου. Φυσικά ακούτε από πίσω τι γίνεται. Ο Ρέτσι και η Δήμητρα έχουν γκρεμίσει το σπίτι. Η Λωρίνα κυνηγάει τα παιδιά. Και εγώ κάνω βιβλιοπαρουσίαση. Φοβερό. Ένα από τα πράγματα που με έχουν απασχολήσει πολύ και ασχολούμαι διαβάζοντας για να μπορέσω να έχω μια πιο σφαιρική άποψη για αυτό το θέμα είναι όλες αυτές οι κυρίως δυτικόφερτες συνταγές ευτυχίας. Τα βιβλία λοιπόν που λένε τι πρέπει να κάνεις για να είσαι ευτυχισμένος, για να είσαι επιτυχημένος, για να μπορέσεις να πιάσεις τα όνειρά σου και κατ' επέκταση πως όλα αυτά τα βιβλία φτάνουν να σου λένε ότι αν δεν τα καταφέρεις χθες εσύ, δεν το ήθελες πάρα πολύ, είσαι άχρηστος και μέσα σε όλη την κατάσταση που έχεις να αντιμετωπίσεις στη ζωή σου και μέσα σε όλα όσα έχεις να παλέψεις, να διορθώσεις ή εν πάση περιπτώσει να αντιμετωπίσεις, έχεις και κάτι ακόμα που σου λέει ότι είσαι άχρηστος φίλε αν δεν καταφέρεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου, γιατί μόνο εσύ μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Και εδώ εμπεριέχονται αλήθειες, αλλά εμπεριέχονται και πάρα πολλές παγίδες. Διότι όχι, είναι νομοτελειακό ότι δεν περνάνε όλα από το χέρι σου. Δεν περνάνε όλα από το χέρι σου. Δεν ξέρω να κατάλαβες, αλλά δεν περνάνε όλα από το χέρι σου. Και μάλιστα πάρα πολλά πράγματα είναι και βιολογικά προσκύμενα και γεωγραφικά προσκύμενα και κοινωνικά προσκύμενα και ιστορικά προσκύμενα και πάρα πολλά και για τα οποία δεν έχεις καμία ευθύνη ή επιλογή. Okay. Και ξέχασα να σου πω επίσης, δεν είσαι το κέντρο του σύμπαντος. Οπότε εκ των πραγμάτων, η τυχαιότητα στην οποία υπάγεται η ύπαρξή σου δεν μπορεί να είναι τόσο μα τόσο ισχυρή, έτσι ώστε όλα όσα συμβαίνουν γύρω σου να περνάνε από το χέρι σου. Sorry που στο χαλάω. Για να διευκρινίσω το εξής, το να μην έχεις ευθύνη 100% για το τι θα πετύχεις ή τι όχι, έχει πρώτα απ' όλα την εξής παγίδα. Το τι ορίζεις σαν ευτυχία, δηλαδή τι κυνηγάς τελικά. Τι αυτό που κυνηγάς και δεν μπορείς ή μπορείς να φτάσεις. Άρα η πρώτη απάντηση πρέπει να δώσει κανείς είναι τι είναι η ευτυχία ή εν πάση περιπτώσει η απόλαυση. Άρα πριν φτάσετε στο σημείο να διαβάζετε τόνους βιβλία για το πώς θα πιάσετε την ευτυχία, αποφασίστε εσείς οι ίδιοι τι είναι για σας ευτυχία. Δεύτερον, το ότι σας λέω κατά την προσωπική μου άποψη ότι το κυνήγι αυτής της ευτυχίας είναι σαν ένα κυνήγι μαγισσών, δεν σημαίνει ότι πάω να προσπαθώ, πάω να εξελίσσομαι και πάω να γίνομαι καλύτερος. Δεν έχει καμία σχέση το ότι συνεχώς εξελίσσομαι, γίνομαι καλύτερος, μαθαίνω, εκπαιδεύομαι και κυνηγάω το όνειρό μου. Καμία σχέση με το ότι κυνηγάω μια ευτυχία την οποία δεν μπορώ να ορίσω και πιστεύω ότι αν το πω δυνατά και το σύμπαν με ακούσει, θα συμβεί. Και ειδού λοιπόν, κατά την άποψή μου, πού ξεκίνησε η όλη ζημιά, τουλάχιστον στο ελληνικό κοινό. Ναι, το 1996 εμφανίστηκε στην ελληνική αγορά ο Αλχημιστής, ο οποίος είχε γραφτεί το 1988 από τον Πάολο Κοέλιο και είχε να κάνει με το γνωστό, αν θες κάτι πολύ, το σύμπαν συνωμοτεί για να το κατακτήσεις. Όντως. Ναι. Και πριν σπεύσετε όλοι να αγοράσετε τον Αλχημιστή και να το διαβάσετε για να τον κάνετε Ευαγγέλιο τότε το 1996, 97, 98 και θεωρήσετε ότι όλοι που διαβάσετε αυτό το βιβλίο βρήκατε τη λύση και φυσικά κάνατε τον Πάολο Κοέλιο ζάπλουτο, θα μπορούσατε απλά να έχετε προσεγγίσει τους στοϊκούς φιλόσοφους, τον Επίκτητο, να έχετε διαβάσει Μάρκο Αυρίλιο, να έχετε διαβάσει το Ζήνον και να έχετε ήδη λύσει κάποιες απορίες σε σχέση με την ύπαρξη. Αλλά εν πάση περιπτώσει πες ότι πρώτη φορά στα χέρια σας πιάσατε τον Αλχημιστή. Πραγματικά όσοι νομίζαμε τότε ότι αν θέλεις κάτι πολύ το σύμπαν συνωμοτεί για να το καταφέρεις, θέλω να μου πει ένας άνθρωπος που όντως πίστεψε κάτι τόσο πολύ χωρίς όμως να κάνει τίποτα και το σύμπαν του το έφερε απλόχερα στα πόδια του. Αν υπάρχει ένας, θέλω πραγματικά να πάρει τηλέφωνο ή να μου στείλει μήνυμα ή να κάνει απλά ένα like. Θέλω τόσο πολύ να μου πάρει τηλέφωνο που το σύμπαν θα συνωμοτήσει και θα μου πάρει τηλέφωνο. Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο, με πενίγει το παράπονο. Ένα πιο σύγχρονο βιβλίο που έχει να κάνει με συμβουλευτική
από έναν blogger. Είναι, συμβουλεύει ένας, γίνεται coach, life coach, ένας blogger. Καλά, θα μου πεις τώρα life coach, γίνεσαι έτσι και επίσης δεν χρειάζεται να έχεις ούτε καν ταλέντο. Είναι αυτό εδώ, το οποίο σίγουρα το ξέρετε, είναι η ευγενής τέχνη που ανταγράφεις όλα στα τελεία, τελεία, τελεία. Πραγματικό. Mark Manson. Δεν έχω ιδέα γιατί διάβασα αυτό το βιβλίο. Δεν θυμάμαι τίποτα, έχω κάνει κάποιες σημειώσεις. Το μόνο που θυμάμαι διαβάζοντάς το είναι ότι εκεί που πήγαινα να του δώσω μια ευκαιρία και να πω για να δούμε εδώ τι έχει να πει, μέσα σε λίγες γραμμές το είχε καταρρύψει. Άρα είναι ένα βιβλίο γεμάτο αντιφάσεις, που πραγματικά δεν σου λέει απολύτως τίποτα. Προσπαθεί κάπου να σε πάει, αλλά σε μαζεύει πάλι πίσω. Εκεί που πάει να σου δώσει έστω και μία συμβουλή, γιατί από όλα μπορείς να μάθεις. Και θεωρώ ότι το ότι είναι New York Times bestseller δεν λέει απολύτως τίποτα. Διαβάστε το για να δείτε ότι δεν θα σας πει τίποτα. Και επίσης, είναι τόσο επικίνδυνο το να λες ότι είναι ευγενής τέχνη να τα γράφεις όλα στα αυτά σου, που ακόμα μία απόδειξη ότι όλη αυτή η παραφιλοσοφία και η επιδερμική προσέγγιση του πώς θα κατακτήσεις την ευτυχία στο χέρι επί της ουσίας, στο να κλειστείς τον εαυτό σου, στο να μην υπολογίζεις τους γύρω σου, στο να γίνεις ένα ακόμα πιο εγωκεντρικό on, που το μόνο που θα έχεις να κάνεις είναι να ακολουθάς ένα καρότο το οποίο συνεχώς θα απομακρύνεται από κοντά σου. Δεν έχω ιδέα γιατί το διάβασα. Πόσο έκανε? Δεν θυμάμαι πόσο έκανε. Θα μπορούσα να έχω πάρει ένα σουβλάκι. Mark Manson. Είναι και πιτσιρικάς. Εντάξει. Ερχόμαστε εντάχει σε κάτι πιο ελληνικό. Είναι του κυρίου Αντώνη Καλογύρου, είναι πολύ γνωστός και είναι πραγματικά ένας γλυκύτατος άνθρωπος με πολύ ωραίο λόγο, πολύ εμπνευστικός. Θεωρώ ότι τόσο σε αυτά που λέει όσο σε αυτά που γράφει σίγουρα υπάρχει μια αυθεντικότητα και σίγουρα υπάρχει ένας καλός τρόπος προσέγγισης και σίγουρα αληθινός. Είναι γραμμένο ειλικρινά με έναν τρόπο όπου δεν σου κουνάει το δάχτυλο, δεν σου λέει εσύ φταίς, εσύ, ούτε σου λέει κυνήγα την ευτυχία ή ότι σου λέει κυνήγα την κορυφή, γίνε πλούσιος, βγάλε εκατομμύρια, πάρε Ferrari, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά σε ταρακουνάει στο να ενεργοποιηθείς και να αρχίσεις μέσα σου να γίνεσαι καλύτερος. Και κυρίως πώς? Με τη δοτικότητα, με το να δίνεις, με το να προσφέρεις. Πολύ έντιμο. Πολύ έντιμο. Δεν έχει καμία σχέση με αμπελοφιλοσοφίες και όλο αυτό το συνοθήλευμα, αυτό το πράγμα το οποίο τα έχουν βάλει όλα μέσα, όλες τις φιλοσοφίες μέσα, όλα τα, τις πεποιθήσεις, όλα τα πράγματα, τα, λίγο φιλοσοφία, λίγο νευροβιολογία, λίγο βουδισμό, λίγο από Καζαντζάκη, λίγο από Σοκράτη, λίγο από δεν ξέρω και εγώ τι Επίκουρο, λίγο από Madame de Beauvoir, λίγο από Θόρο, και τα έχουν κάνει όλα ένα αχταρμά που στο τέλος σου λέει «Χα, και εσύ μπορείς». Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αυτό εδώ, 6 βήματα πίσω, μια ζωή μπροστά. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία του Καλογύρου. Απλά αυτό βρέθηκε τώρα μπροστά μου. Έντιμο, πολύ, πολύ. Γιατί σε τσιγκλάει στο να δράσεις και κυρίως στο να προσφέρεις. Και το να προσφέρεις είναι υπέροχο. Εμπεριέχει ευγένεια, εμπεριέχει μέσα δράση. Είσαι πολίτης όταν προσφέρεις. Καλό, πολύ καλό. Και εκεί που έχεις διαβάσει κάμποσα έτσι δυτικόφερτα βιβλία περί ευτυχίας και περί οδηγιών και περί ο μοναχός που πουλεί τη Φεράρι του και δεν ξέρω και εγώ τι, πόσα άλλα τέτοια, πέφτει στα χέρια σου και αυτό εδώ, το δώρο του θυμού. Είναι ένα τα βιβλία που δεν είναι γραμμένο από τον ίδιο τον Γκάντι, αλλά από τον εγγονό του, και αναφέρει κάποια σημεία από τις εμπειρίες που είχε ο ίδιος ο εγγονός του Γκάντι μαζί του και πώς πράγματα που έζησε ο Άραν Γκάντι, έτσι τον λένε τον εγγονό του, πώς γίνανε μαθήματα ζωής για τον ίδιο. Ξέρουμε όλοι ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε για τη μη βία, μίλησε για το πώς μπορείς να κατακτήσεις πράγματα, πώς μπορείς να κερδίσεις πράγματα στη ζωή σου χωρίς τη χρήση βίας. Αυτό ήταν το βασικό του αφήγημα. Και μέσα από αυτό το βιβλίο, που είναι πολύ έτσι μικρό και πολύ εύκολο στην ανάγνωση, σου δίνει 11 μαθήματα ζωής για το σύγχρονο κόσμο μέσα από την φιλοσοφία της μη βίας του Γκάντι. Πολύ καλό. Σοβαρό, πολύ ευχάριστα γραμμένο, μέσα από αληθινές ιστορίες του εγγονού του Γκάντι, τις οποίες τις έζησε με τον παππού του. Τώρα φαντάζομαι έχει παππού τον Γκάντι, το φαντάζεσαι. Φοβερό, φοβερό. Και κλείνω τον κύκλο αυτών των βιβλίων με κάτι που μπορεί να διαβάσετε όλοι. Όλοι όμως. Όλοι. Ευτυχιοκρατία. Πώς η βιομηχανία της ευτυχίας κυβερνά τη ζωή μας. Είναι ένα βιβλίο το οποίο εξηγεί χαρτί και καλαμάρι πώς
όλη αυτή η τάση, πως όλο αυτό που χτίζεται από το 1950 επηρεάζει τις ζωές μας και πως μας κάνει να κλεινόμαστε στον εαυτό μας, να γινόμαστε στρατιωτάκια που ενώ πιστεύουμε ότι έχουμε επιλέξει να κυνηγάμε την προσωπική μας ευτυχία, τελικά καταδικάζουμε τον εαυτό μας σε μια ρόδα, όπως αυτά που έχουν τα χάμστερ και συνέχεια κυνηγάνε χωρίς να πηγαίνουν πουθενά. Επί της ουσίας σου ανοίγει τα μάτια αρκετά. Είναι πολύ σημαντικό και ειδικά ακόμα και να έχεις μπει στο τρυπάκι να πιστεύεις και να ακούς αυτά που λέγονται πλέον, ακόμα και σε εκπομπές, ακόμα και σε reality, αυτά που δεν το ήθελες αρκετά, όπως στο Masterchef, αυτό είναι καταστροφικό, αυτό το πράγμα που σου λέει συνέχεια όλη την ώρα. Δεν το ήθελες αρκετά, γι' αυτό και δεν μαγείρισες καλά. Δεν το ήθελες αρκετά, γι' αυτό και δεν κέρδισες. Δεν το ήθελες, θα κερδίσει αυτό που το θέλει περισσότερο. Εντάξει, επειδή πραγματικά αυτά δεν μπορεί να τα λες έτσι, διότι όντως εμπεριέχουν μέσα κάποιες αλήθειες, αλλά εμπεριέχουν και πολλές παγίδες όπως προείπα. Δεν μπορεί λοιπόν έτσι απλά να πετάμε κάτι στον αέρα. Βγάζεις ένα όπλο συνείδησης και πυροβολάς και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν ερμηνεύουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουν όλοι τον ίδιο εγκέφαλο να μπορούν να φιλτράρουν πράγματα. Βγαίνεις και τώρα λες ότι δεν το ήθελες αρκετά, γι' αυτό και δεν τα κατάφερες. Κάτσε ρε φίλε. Όπα, με τι ευθύνη το λες αυτό το πράγμα πρώτα απ' όλα. Με τι γνώση το λες αυτό το πράγμα. Γίναμε όλοι φιλόσοφοι και στοχαστές και ψυχολόγοι και δεν ξέρω και εγώ τι. Γιατί συγχύζομαι. Δεν θα έπρεπε. Θα περάσουμε σε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο πίστευα ότι το έχει διαβάσει όλος ο κόσμος, αλλά δεν το έχει διαβάσει τελικά. Είναι σπουδαίο βιβλίο. Υποκλίνομαι. Sapiens. Όλα. Τα λέει όλα. Θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Εξηγεί με πολύ απλά λόγια και πολύ ήπια γραφή πως η φαντασία είναι εκείνη που ευθύνεται για το ότι το ανθρώπινο είδος ανέβηκε στην τροφική αλυσίδα, κατάφερε να συνοηθεί, κατάφερε να ενωθεί, κατάφερε να επικοινωνήσει και να κυριαρχήσει τον πλανήτη. Είναι φανταστικό βιβλίο, παιδιά. Sapiens. Όποιος δεν το έχει διαβάσει, να το διαβάσει. Διαβάζεται απίστευτα ευχάριστα. Είναι πολύ απλός και ωραίος ο λόγος. Δεν έχω λόγια. Διαβάστε το οπωσδήποτε. Και θα τελειώσω αυτό το βίντεο με ένα βιβλίο του ίδιου συγγραφέα, το οποίο μου προκάλεσε διαταραχές ύπνου. 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα. Δεν το έχω ξαναπάθει αυτό το πράγμα με βιβλίο. Έπαθα σοκ με την κακή έννοια. Και όχι γιατί το βιβλίο δεν είναι ένα αριστούργημα και γιατί δεν είναι καλά γραμμένο ή γιατί δεν λέει σπουδαία πράγματα, αλλά γιατί αυτά που λέει είναι σαν να βλέπω το Black Mirror 24 ώρες το 24ωρο σε γιγαντό οθόνη, τρώγοντας τραχανά με μερέντα. Δεν παλεύεται. Απέκτησα διαταραχές ύπνου. Το καλοκαίρι το διάβαζα τον Αύγουστο και τρελάθηκα. Λέει τόσο σκληρά πράγματα για το τι έρχεται και στα εξηγεί τόσο σωστά, τα τεκμηριώνει με τόσο φυσικό τρόπο που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οδεύουμε προς τα εκεί. Και να σας πω ότι λέει για το πως ο Sapiens, το είδος μας δηλαδή, πως τελειώνει και μετατρέπεται σε κάτι άλλο. Τι να σας λέω. Αν έχετε γερό στο μάχη και μπορείτε να διαχειριστείτε το τέλος του εγωισμού σας, διαβάστε το. Εγώ πάντως δυσκολεύτηκα. Αυτό που διαβάζω τώρα, δεν το έχω μπροστά μου γιατί το διαβάζω από το κινητό, λέγεται το Express της Φιλοσοφίας. Περνάει αρκετούς φιλοσόφους από κόσκινο και μόλις το τελειώσω, εάν σας αρέσει που κάνω, θα σας το πω, θα σας πω κάποια πράγματα και θα σας προτείνω να το διαβάσετε. Πολύ καλό. Επίσης μπορούμε να θέλετε να εμβαθύνουμε και άλλα τα βιβλία. Δεν ξέρω αν θα ξανακάνω άλλο βίντεο και δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει. Αλλά αν σας ενδιαφέρει και είναι κάτι που θέλετε να το συνεχίσω, στείλτε μου ή δείχτε το με κάποιο τρόπο και θα το συνεχίσω. Τα βιβλία πάντως είναι άπειρα και αυτά που έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα. Στείλτε μου προτάσεις. Φιλάκια.